23 του Οκτώβρη απεργούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επισιτισμό. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μετρήσει τα συν και τα πλην μιας χρυσής κατά τα άλλα χρονιάς για τον τουρισμό ή τον επισιτισμό, όπως προσπαθούν να μας πείσουν ή όπως μας λένε. Εσείς, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Τουρισμού Επισιτισμού, κύριε Χότζογλου, καλημέρα σας. Μετράτε μόνο τα πλην? Έχετε μόνο πλην? Τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε όταν καταγράφονται στον κλάδο 80.000 κενές θέσεις εργασίας, όταν η ενταπτικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, όταν τα 12 ώρα, τα 13 ώρα είναι πλέον κανόνας, όταν δεν υπάρχει ρεπό στον κλάδο, όταν δεν εφαρμόζονται οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και καταστατηγεί την εργατική νομοθεσία, και όταν αφού ολοκληρωθεί όλος αυτός ο κυκαιώνας, έρχεται το κράτος και μας λέει θα επιβιώσετε μόλις με 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Τι συν μπορούμε να μετρήσουμε? Μα μιλούσανε για μια χρυσή χρονιά. Εσείς δηλαδή πήγατε σε αυτή τη χρυσή χρονιά με τους αριθμούς για άλλη μια φορά να ευημερούν και τους εργαζόμενους να μην είναι στα πάνω τους, να μην μπορούν να απολαύσουν τον κόπο τους, να μην μπορούν να ζήσουν. Ενώ την ίδια ώρα, δεν ξέρω, τρέχουν από εκθέσεις σε εκθέσεις, δίνουν και παίρνουν βραβεία, μιλάνε για τα καλύτερα, ας πούμε, για τον τουρισμό. Δηλαδή, 2 μέτρα, 2 σταθμά, οξύμορο το σχήμα. Καθόλου ξύμερο. Εμείς έχουμε συνηθίσει δεκαετίες τώρα να συμβαίνει αυτό με εμάς. Άλλωστε, μην ξεχνάμε τη φράση ότι όπου ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι. Δυστυχώς, για άλλη μια χρονιά φαίνεται ότι δεν άλλαξε τίποτα στον κλάδο το δικό μας όσον αφορά τους εργαζόμενους και τις συνθήκες εργασίας. Μιλάμε για τις συνθήκες Νταχάου, όπως σας περιέγραψα πριν, και δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει και φως στο τούνελ. Γιατί, όπως είπα πριν, δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανεργίας το οποίο η κυβέρνηση αρνείται να δώσει λύση. Έχουμε και τους εργοδότες, τους ξενοδόχους, οι οποίοι αρνούνται να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου για την ανανέωση της κλαδικής συλλογικής συμβάσης εργασίας. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που πολύ φοβάμαι ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα μιλάμε τι έφταξε και δεν πήγε καλά ο κλάδος. Ναι, αλλά ξέρετε, από την άλλη, κύριε Χοντζογλου, είναι αδιανόητο να μην το καταλαβαίνει ένα Υπουργείο και μια κυβέρνηση αυτό, όταν οι 80.000 κενές θέσεις, όπως τις παρουσιάζετε στην αρχή, τις παρουσιάζατε στην αρχή όλοι σας, έτσι ακριβώς, της τουριστικής περίοδου, παραμένουν στις 80.000 και φτάνουμε σε αυτό το οποίο λέτε κανόνα στα 12 ώρα και τα 13 ώρα, χωρίς να υπάρχει ένα ρεπό στη μέση και με ένα ταμείο ανεργίας που είναι τρίμηνο. Γιατί αυτή η άρνηση, πείτε μου, όταν μιλάνε για χρυσές χρονιές και χρυσά έσοδα, γιατί αυτή η άρνηση? Έχει να κάνει καθαρά, νομίζω, με ιδεολειπτικούς πλέον λόγους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Η κυβέρνηση επιλέγει να μην στηρίζει τους μη έχοντες και κατέχοντες. Φαίνεται πως το δόγμα της είναι να πάει με τους ισχυρούς και τους δυνατούς. Μα συγγνώμη κύριε Χοντζογλου, όταν μιλάει για τη βαριά βιομηχανία μιας χώρας, που είναι ο τουρισμός, που είναι οι υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει, που προσφέρουμε, που έχουμε, αν θέλετε, κλείσει όλα τα υπόλοιπα. Βάζουμε λουκέτο σε πολλούς άλλους παραγωγικούς τομείς και μένουμε εκεί, στις υπηρεσίες. Και λέμε ότι είμαστε βαριά βιομηχανία στον τουρισμό. Εμείς κλείνουμε το μαγαζί. Δεν το λέτε εσείς, δεν το λέω εγώ, το λένε εκείνοι. Δεν είναι βαριά βιομηχανία. Ο τουρισμός είναι μια παροχή υπηρεσιών, όπως πολύ σωστά το είπατε. Η βαριά βιομηχανία δεν επηρεάζεται ούτε από γεωπολιτικές εξελίξεις, ούτε από φυσικά φαινόμενα, ούτε από πανδημίες. Η βαριά βιομηχανία είναι η αυτοκινητοβιομηχανία σε αναπτυγμένες χώρες, ενδεχομένως από το γενής τομέα σε επίσης αναπτυγμένες χώρες. Δεν είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι παροχή υπηρεσιών και ψυχολογία. Αν αυτά τα δύο δεν είναι σωστά, δεν πρόκειται να δουλέψει. Μάλιστα. Και θυμηθείτε το ότι αν συνεχιστεί αυτή η τακτική, του χρόνου δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μην είμαστε πλέον ελκυστικοί. Έτσι όπως πάει το πράγμα, εκεί καταλήγουμε και στη συζήτηση εκεί καταλήγουμε ότι στο τέλος δεν θα είμαστε καλοί ούτε στην παροχή υπηρεσιών, γιατί εκεί το καταντήσαμε και κατά εκεί το πάμε το μαγαζί, για να το κλείνουμε έτσι το θέμα. Αν τη φετινή χρονιά λείπανε 80.000, αν εννοούμε σε θέσεις εργασίας, εάν, κύριε Χοντζογλου, η επόμενη χρονιά, από τη στιγμή που δεν επεκτείνει και το Ταμείο Ανεργίας,
υποτεθεί, εσείς το είπατε διαφορετικά πριν από λίγο, δεν θα είμαστε καλοί ούτε του χρόνου. Αυτά τα κενά, εγώ προσπαθώ να εκμεύσω διαφορετικά την πληροφορία. Η διαρροή εργατικού δυναμικού, πού υπολογίζεται για την επόμενη χρονιά? Στις 120.000. Είναι με γεωμετρική πρόοδο. Ξεκινήσαμε από τις 40.000, πήγαμε στις 60, φτάσαμε στις 80. Πιστέψτε με ότι του χρόνου, εάν δεν υπάρξει λύση για να επιβιώσουν το χειμώνα, φυσιολογικό είναι να στραφούν σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και θα υπερβούμε τις 120.000 καινές θέσεις του χρόνου στον κλάδο. Ό,τι γίνεται και σχεδιάζεται στον τομέα των επενδύσεων και στο κομμάτι του τουρισμού, όποιον υπουργό και αν ακούσεις ή όποιος τέλεχος και αν ακούσεις, σου λέει ότι υπάρχουν συνεχώς νέες επενδύσεις. Αυτές οι νέες επενδύσεις στον τουρισμό τι μπορούν να αφορούν όταν δεν υπάρχουν χέρια για να δουλέψουν? Είναι ένα ζητούμενο να ανοίξεις και να φτιάξεις μια ξενοδοχειακή μονάδα, να επενδύσεις τα χρήματά σου σε μια ξενοδοχειακή μονάδα ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία όπως την εννοείς. Εάν δεν έχεις τα εργατικά χέρια, πώς θα τη λειτουργήσεις μόνο σου? Αυτό που περιγράψατε είναι ο υπερτουρισμός. Αρχίζουμε και βιώνουμε τις επιπτώσεις του σιγά σιγά, όχι μόνο στο περιβάλλον, όχι μόνο στις τοπικές κοινωνίες και στις υποδομές, αλλά και στις εργασιακές συνθήκες. Πλέον θα φτάσουμε σε ένα σημείο οι εργοδότες πραγματικά να προσφέρουν καλούς μισθούς, όχι καλές συνθήκες εργασίας, αλλά να μην βρίσκουν προσωπικό. Δεν γίνεται να έχουμε κάθε γωνιά και ένα ξενοδοχείο. Θα πρέπει να μάθει η ελληνική πολιτεία να λέει και όχι κάποια στιγμή. Γιατί θα φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες όμως θα είναι κουφάρια. Δεν θα υπάρχουν ανθρώποι να τους δουλέψουν. Μάλιστα. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, διότι με 5 κουβέντες δίνεται αυτό το οποίο επικράτησε φέτος. Πώς το μετράτε εσείς, τι έχει γίνει και δυστυχώς αυτή την εκτίμηση για την επόμενη χρονιά που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Γι' αυτός όλους τους λόγους πάτε σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση τουρισμός, επισιτισμός 23 του Οκτώβρη, κύριε Χότζογλου. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, για το Ταμείο Ανεργίας, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τη φορολόγηση στο φιλοδόρημα που κλείσαμε όλα τα άλλα προβλήματα και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό. Τα προβλήματα είναι πολλά, δεν εξακουγόμαστε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μας παραμυθιάζουν στις συναντήσεις στα Υπουργεία και αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, 23 του Οκτώβρη, σε όλη την Ελλάδα οι εργαζόμενοι του κλάδου μας απεργούν. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.